Φαίνεται, Σοφία μου, ότι αυτή η κακιά αρρώστια είναι ανεξέλεγκτη και χτύπησε ένα δικό μας άνθρωπο. Την Τζίνα, την Τρούλιση. Τη θυμάσαι, αδελφή του Φίλιππα του Καμπούρη, είχε τη δικιά της εκπομπή το Σάββατο, όλο δροσιά, όλο ζωή, όλο πνεύμα και βεβαίως έκανε και τις... τις εκπομπές, όταν έλειπε αυτό το υπέροχο κορίτσι. Πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ ωραία. Ζωντανή. Δηλαδή, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι, ξέρεις, αυτό το κορίτσι θα λιώσει από την κακιά αρρώστια. Πράγματι, εγώ πιστεύω σε αυτό που λένε μάτι. Μάτι, αυτό είναι μάτι, δεν μπορεί. Ναι, ουσιαστικά μας συγκίνησε και το μήνυμα που διαβάσαμε όλοι στο διαδίκτυο από τον Φίλιππα Καμπούρη, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φίλιππα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, Φίλιππα. Πρόεδρε μου, καλησπέρα. Πώς είναι το αλίμονο, τι συζητάς. Πες μου, πώς είναι τα πράγματα τώρα. Δυστυχώς η τωρινή της κατάσταση είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα το μοιραίο. Οι γιατροί αυτό που μας είπαν πριν από λίγο είναι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ενώ στην ουσία είναι νεκρή, οι βιοχημικές της δείχνουν ότι είναι ένας νεκρός άνθρωπος, ότι για κάποιο λόγο χτυπάει η καρδιά της που δεν μπορούν επιστημονικά να τον εξηγήσουν. Αυτό την τυραννάει τα τελευταία 2 χρόνια, κάνω λάθος. Έχει διαπιστώθηκε ο καρκίνος σχεδόν περίπου πριν ένα χρόνο. Ένα χρόνο πριν. Το θέμα είναι ότι είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, είχε μια αιμορραγία στο έντερο, γιατί είχε παραφύσει έδρα με όλα αυτά που είχαν προκληθεί από τον καρκίνο. Είχε πάρει εξιτήριο προχθές και χθες λοιπόν, ενώ ήταν στο σπίτι, έπαθε μια κατάσχετη αιμορραγία, φτάνει το ΕΚΑΒ, διαπιστώνουν το θάνατό της και μας λένε έχετε επιλογή να την πάρει καλύτερα το γραφείο τελειτών το σπίτι. Λέω άλλη διαδικασία υπάρχει γιατί θέλω να κάνω λίγο νεκροψία. Μπορεί βεβαίως να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νεκροψία. Και έτσι την πήγαμε στο νοσοκομείο για νεκροψία. Εκεί λοιπόν όταν τη φέραμε στο νοσοκομείο, στο κρατικό στην Ίκαια, της έκαναν ανάνυψη για όπως λέει και το πρωτόκολλο και εκεί έδωσε στίγμα η καρδιά της να χτυπάει. Χάθηκε μετά το χρόνο. Βρε Φιλίπα μου, συγγνώμη. Χάθηκε μετά. Αυτά όλα είναι τραγικά, αλλά είναι και οδυνηρά. Διεπιστώθηκε ο θάνατός από τους ειδικούς και όλη την ώρα εκείνη, πόσο, μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα τελικά, μία μισή ώρα. Άρα λοιπόν, και να την επανέφεραν, δεν υπήρχε εγκέφαλος πλέον ή κάνω λάθος, τα λέω έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό που έγινε, τι είναι και αυτό πιστεύω και αυτό μας λέγανε ότι ήταν ένα θαύμα. Ότι μετά από μία μισή ώρα δεν επανέρχεται ένας ασθενής. Μετά από μία μισή ώρα. Ήθελε να την νιώσουμε και να μας νιώσει για το τελευταίο αντίο. Αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό έγινε. Ήθελε να μας αποχαιρετήσει, έστω που να χτυπάει η καρδιά της. Μα δεν ξέρεις, Φίλιππε, από το πρωί που ήρθα εδώ στο κανάλι, το τι τηλεφωνήματα είχαμε, το τι γίνεται, πες μας σε αυτό. Το διάβασαν στη σελίδα σου και ο κόσμος ήθελε πληροφορίες και λέμε, κοίταξε πόσο αγαπητή ήταν στον κόσμο, πόσο ο κόσμος είχε αγκαλιάσει αυτή την παρουσία και πώς έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Γιατί φεύγει, μου είπες τώρα, Φίλιππα, αν κατάλαβα καλά. Όπως στιγμή σε στιγμή. Μας είπε ο γιατρός ότι δεν μπορεί να πιστέψει και ο ίδιος να το δικαιολογήσει επιστημονικά πώς χτυπάει η καρδιά της ενώ είναι στην ουσία νεκρή. Οι βιοχημικές της είναι τα αποτελέσματα νεκρού ανθρώπου. Όλα νεκρού, αρχίζει και μελανιάζει. Είναι νεκρή στην ουσία. Αλλά χτυπάει η καρδιά της ακόμα. Φίλιππε, ο Θεός ξέρει, ο Θεός να σου δίνει εσένα κουράγιο και δύναμη. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχες απώλειες μέσα στο σπίτι. Να πω ότι τόσο την Τζίνα όσο και εσένα, εδώ όλος ο κόσμος του ΑΡΤ σε αγαπάει και σας έχει στο μυαλό του. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, ειλικρινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλά, χαρά, γεια. Σοφία, είναι αυτά τα πικρά και τα δυσάρεστα. Και τα άσχημα. Τα πικρά και τα δυσάρεστα.
Ο Φίλιππας μέσα σε πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα έχασε τους γονείς του, τώρα χάνει την αδερφή του. Δεν ξέρω, καμιά φορά λες Θεέ μου πώς είναι αυτό που λένε μάτι. Τι να πω, τι να πω. Ο Θεός τι να πω.